Μεγάλη Παρασκευή. Η συνήθεια που έγινε έθιμο προς τα ζυρακάδικο και ψαροταβέρνα και οι Ηρακλιώτες υποφελήθηκαν από τον καλό καιρό και την όμορφη βραδιά για την καθιερωμένη βραδινή έξοδο. Τη Μεγάλη Παρασκευή έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Γενικά τώρα φεύγουν πιο πολύ τα νηστίσιμα σήμερα. Εδώ πέρα τρώμε ρύζι με μελάνι, μπατζάρια, ντάκο, κολοκυθάκι, τηγανιτά, αυτά. Για μεγάλη. Τηρείτε τα έθιμα. Όσο μπορούμε. Προσπαθούμε όσο δυνατόν, όσο πιο καλά μπορούμε και εντάξει. Προσπαθούμε να περνάμε καλά στις γιορτές. Οι ψισταριές πήραν φωτιά και όπως κάθε χρόνο τα καταστήματα είχαν προετοιμάσει από νωρίς λαχταριστούς νηστίσιμους μεζέδες για να υποδεχθούν τον κόσμο μετά την περιφορά του επιταφείου. Τηρεί ο κόσμος τα έθιμα, πιστεύω. Κυκλοφορεί ο κόσμος κατά τη διάρκεια αυτή της μεγαλοβδομάδας στην αγορά. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με τις άλλες μέρες. Προτιμούν το νηστίσιμο για να τηρήσουν την κατηγορία αυτή της νηστείας και της θρησκείας όσοι ακολουθούν και βλέπω ότι η συμμετοχή όπως κάθε χρόνο είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Χταποδάκι, ντάκος, φάβα και χοχλή είχαν την τιμητική τους χθες το βράδυ, με αρκετούς ωστόσο να μην αποχωρίζονται το κρέας ούτε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Νηστίσιμα, χταποδάκι, ντάκο που είναι τυπικό και το συνοδεύουμε με ούζο. Αυτό που έχω παρατηρήσει τη Μεγαλοβδομάδα, προτιμάνε πάρα πολύ και τα κρέατα. Οπότε προσπαθούμε να τα σπρώξουμε λίγο παραπάνω τα ψαρικά ή το οτιδήποτε νηστίσιμο και στα παράδοση και στα συνήθεια. Συγκριτικά με πέρυσι. Έχει ανέβει φέτος. Πάρα πολύ. Ψαροταβέρνες και ουζερί έμειναν ασφυκτικά γεμάτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τον κόσμο να δίνει ραντεβού και για την επόμενη χρονιά.